Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Κλειάρχε. Εγκρίνεις την πρότασή μας. Η επόμενη έτσι... Δεκτή, δεκτή. Ωραίο δεν είναι. Ωραία, το επόμενο κύμα καύσωνα να το πούμε Κλειάρχο. Και να σου πω κάτι καλύτερα, να έχεις καύσωνα το δικό σου το όνομα, παρά να έχεις καμιά καταιγίδα, να καταλάβεις καλύτερα. Καύσω, καλύτερα, ρε παιδί μου. Ναι, ακριβώς. Η καταιγίδα είναι πιο επικίνδυνο φαινόμενο σίγουρα. Ναι. Κλειάρχε, τι μας περιμένει. Είμαστε πιο συνηθισμένοι, στους καύσωνες. Έλα να μας πεις τώρα τι μας περιμένει, γιατί το λέγαμε και το πρωί. Εμείς λιώσαμε εχθές το βράδυ και σήμερα που ερχόμασταν νωρίς-νωρίς στη δουλειά, μια χαρά έχει τη ζέστη. Πράγματι, ήταν η πρώτη έτσι αρκετά δύσκολη νύχτα για πολλές περιοχές της χώρας μας. Έχει βέβαια προηγηθεί μια πολύ θερμή ημέρα. Είδαμε χτες τον υδράργυρο σε πολλές περιοχές να ξεπερνάει ακόμη και τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ένα ισχυρό λοιπόν θερμό κύμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ευτυχώς όμως αυτό το ισχυρό θερμό κύμα δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Και τι θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω ότι από σήμερα σιγά σιγά και από τα βόρεια προς τα νότια θα αρχίσουν έτσι να υποχωρούν αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Όπως βλέπουμε και στον χάρτη των θερμοκρασιών, η Βόρεια Ελλάδα σήμερα θα βρεθεί σε καλύτερες θερμοκρασιακές καταστάσεις. Θα είμαστε περίπου στους 36 με 38 βαθμούς. Καλύτερες με την έννοια ότι θα πέσουμε κάτω από τους 40 τουλάχιστον. Αλλά από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα θα δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας θα δούμε 40 βαθμούς εκεί προς την Βοιωτία, όπου εχθές η περιοχή της Θήβας ξεπέρασε για λίγο ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δούμε κοντά στους 41 με 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική θα είμαστε κοντά στους 39 με 40 βαθμούς, αλλά και προς την Πελοπόννησο θέλει έτσι μια προσοχή, ιδιαίτερα τα ανατολικά και νότια τμήματα της Πελοπονήσου θα βρεθούν και πάλι κοντά στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εκεί στη Σπάρτη λες, εκεί υπέριξε. Εκεί στη Σπάρτη, Γιώργο, όπου εχθές είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε κοντά στους 42 με 43 βαθμούς. Mm-hmm. Να τονίσουμε βέβαια ότι το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι τις νύχτες πέφτει, δηλαδή σήμερα το βράδυ έπεσε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Είμαστε κοντά στους 24 με 26 βαθμούς τώρα νωρίς το πρωί. Αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα αστικά κέντρα και εδώ βέβαια στην περιοχή της Αττικής όπου είμαστε κοντά στους 30 με 32 τώρα νωρίς το πρωί, άρα λοιπόν είναι έντονη η αίσθηση έτσι της ζέστης. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα βλέπουμε ότι ο υδράργυρος ευτυχώς έχει υποχωρήσει αρκετούς βαθμούς. Άρα λοιπόν αυτό βοηθάει τον ανθρώπινο οργανισμό να πάρει έτσι μια ανάσα, όπως λέμε, για να αντιμετωπίσει την επόμενη θερμή ημέρα. Όπως έχουμε σημειώσει τώρα βέβαια στο χάρτη μας, βλέπετε έχουμε βάλει και τα νεμοδούρια που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο από βορρά προς νότο. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η σημερινή ημέρα και για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν αυτή η πολύ θερμή και ξηρή ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί από αυτές τις πολύ θερμές αέριες μάζες, μας έφανε βέβαια από την κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την έντονη αύξηση σε ό,τι αφορά την ένταση των μελτεμιών, δημιουργούν έτσι μια ατμόσφαιρα πολύ ιδανική για την έναρξη και εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εμείς πρωτίστως. Κλειάρχε, τώρα λες θα έχουμε σήμερα αυτό και σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Δεν θα φύγει ο καύσωνας, αλλά δεν θα έχουμε αυτά τα 40-40 διάρκεια, θα πέσει. Την άλλη εβδομάδα προβλέπεις να έχετε πάλι νέο κύμα? Και μάλιστα και ψηλότερο. Πριν πάμε στην άλλη εβδομάδα, Γιώργο, να πούμε λίγο για την αυριανή ημέρα, να δείξουμε λίγο στον επόμενό μας χάρτη ότι θα είναι μια ημέρα με πολύ δυνατά μελτέμια. Και το λέω για άλλη μια φορά αυτό, ότι οι επόμενες ημέρες, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη της άλλης εβδομάδας, το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι ο πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Θα περιοριστεί η ζέστη προς τη Δυτική Ελλάδα αλλά και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και από εκεί και μετά, όπως πολύ σωστά λες, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, φαίνεται ότι θα έχουμε και πάλι έτσι ένα ισχυρό θερμό κύμα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμη τα στοιχεία. Για να δώσουμε. Όχι, εσύ είσαι πάντα προσεκτικός. Δεν δημιουργείς έτσι καταστάσεις. Είσαι πάντα προσεκτικός και τελευταία στιγμή περιμένεις, ναι. Το λέμε αυτό, Γιώργο, γιατί ήδη ο κόσμος έχει πανικοβληθεί και σε αυτό το πρώτο κύμα γράφτηκαν διάφορα ότι θα έχουμε 48 βαθμούς, θα έχουμε 45 βαθμούς. Θέλει έτσι μια προσοχή όλη η αντιμετώπιση του θέματος. Για να δώσουμε και μια σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Πράγματι, υπάρχει μια πολύ θερμή αέρια μάζα η οποία δραστηριοποιείται προς την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου και προς την περιοχή της Ιταλίας και στην Ιβηρική Χερσόνησο. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 46-48 βαθμούς. Δεν φαίνεται όμως να έρχεται αυτό το θερμό κύμα με αυτή του την ένταση στην περιοχή μας. Θα ανέβει σίγουρα η θερμοκρασία προς το τέλος άλλης εβδομάδας, γιατί φαίνεται να υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε πάλι στα επίπεδα τα χθεσινά και τα σημερινά. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 40-42 βαθμούς για μία, δύο, τρεις ημέρες. Κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει. Ναι, και 55-56 βαθμούς η αίσθηση που θα είναι έξω, έτσι, και η θερμοκρασία που θα έχει το έδαφος. Εγώ κρατάω αυτό που λες για τους ανέμους, ότι θα πνέουν με πολύ μεγάλη ένταση. Είδαμε στο χάρτη που έχεις ετοιμάσει ακόμα και τα 7 μποφόρ. Άρα, πολύ προσοχή, κυρίες και κύριοι, να το ξαναπούμε. Ακριβώς. Μην κάνετε εργασίες έξω που δεν πρέπει. Μην παίζετε με τη φλόγα.
προσέχετε αν καπνίζετε τα τσιγάρα σας που τα πετάτε και τι κάνετε, να μην έχουμε κανένα έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς. Κανείς δεν θέλει να βιώσουμε κάτι τέτοιο εκ νέου. Αυτό, Ευλαμπία, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί κύματα ζέστης μέσα στον Ιούλιο τα ζούμε κάθε χρόνο. Το σημαντικότερο είναι να μην έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτό το κύμα τώρα ζέστης ξεκίνησε στην ουσία εχθές, ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Σήμερα θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα νότια. Βλέπετε ότι 1-2-24 ώρα στην ουσία φτάνει στο μέγιστό του. Και το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι τα βράδια πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, τουλάχιστον σε μη έντονα αστικοποιημένες περιοχές. Καλά τώρα... το πιστεύω. Εγώ χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μιλάμε, γύρναγα, στριφογύρναγα, τα πέταγα, αρκοντήσω. Είχα από τον υδρότα, είχα γίνει παπάκι. Ακριβώς. Ναι, ευτυχώς όμως ότι από αύριο θα μπει ο βοριάς, άρα και τα ανατολικά θα δροσιστούν κατά κάποιο τρόπο. Θα δούμε τώρα την άλλη εβδομάδα. Σίγουρα φαίνεται μια άνοδος θερμοκρασίας. Δεν νομίζω όμως να πάμε σε ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουν οι γείτονές μας Ιταλοί ή και λίγο πιο δυτικά προς την δυτική Μεσόγειο. Εκεί πράγματι είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Έχει πολύ μεγάλη διάρκεια αυτό το ισχυρό θερμοκύμα. Ευτυχώς εμείς κατά κάποιο τρόπο παίρνουμε τα πόνερα αυτού. Παρά ότι βέβαια η θερμοκρασία ξέφυγε αρκετούς βαθμούς πάνω από τους 40. Πάντως, Κλέαρχε, το βλέπουμε το air condition πίσω, το έχει αναμένο. Μια χαρά δουλεύει. Πολύ προσοχή, κυρίες και κύριοι. Όλο το βράδυ θα το έχει. Ευχαριστούμε τον Κλέαρχο.